Καλησπέρα. Σε προηγούμενα βίντεο έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές για την τοποθέτηση του αισθητήρα. Ο αισθητήρας είναι από τα βασικά εργαλεία τα οποία σε μια τοποθέτηση βυθομέτρου πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη θέση που θα μπει. Στη συγκεκριμένη βάρκα έχουμε έναν P66 όπου ο κάτοχός του είχε τοποθετήσει σε λάθος θέση τον αισθητήρα. Βλέπουμε ότι ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στην άκρη του τράνσομ, του καθρέφτη. Έχουμε πει ότι ο αισθητήρας για να λειτουργήσει χρειάζεται νερό. Άρα, επειδή γνωρίζουμε για τη λειτουργία run and find, για να συμβεί αυτή η λειτουργία, πρέπει ο αισθητήρας μας να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με το νερό. Δηλαδή να συμμετέχει ο αισθητήρας στο νερό. Η ροή του νερού στα σκάφη, εν στάση, βρίσκονται περίπου κάπου εδώ, αλλά όταν τρέχουμε κατασκευαστικά οι εταιρείες θέλουν τα νερά να κατεβαίνουν προς το κέντρο της γάστρας. Αυτό το θέλουν για να μειώνεται η τριβή του νερού ώστε να αυξάνονται οι ταχύτητες και να μειώνονται οι καταναλώσεις. Άρα ο αισθητήρας μας καταλαβαίνουμε ότι εδώ κατά την ταχύτητα βρίσκεται εκτός νερού και μάλιστα πολύ γρήγορα καθώς το σκάφος αρχίζει να βγαίνει στο play. Οπότε θα αλλάξουμε την τοποθέτηση του αισθητήρα και θα έρθει πιο κεντρικά για να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή με το νερό την ώρα που το σκάφος μας τρέχει. Πάμε να το δούμε. Αυτή η θέση είναι μια πιθανή όπου θα μπορούσε να μπει ο αισθητήρας για να έρθουμε πιο κοντά στο σημείο που συμμετέχουν τα νερά στη γάστρα καθώς το σκάφος τρέχει. Βλέπουμε ότι η απόσταση είναι μεγάλη από την προηγούμενη θέση και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα εδώ το μάτι μας θα συμμετέχει περισσότερο στο νερό. Πάμε να τελειώσουμε την τοποθέτηση και θα δείξουμε κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος. Στις τρύπες που θα μπουν οι βίδες βάζουμε λίγο κόλαση καφλέξ, δεν χρειάζεται υπερβολή. Μια τέτοια ποσότητα είναι αρκετή για να στεγανοποιήσει τις τρύπες που κάναμε. Η τοποθέτηση του αισθητήρα μας έχει τελειώσει. Η θέση εμφανώς βελτιωμένη. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν ότι εδώ ο αισθητήρας μας είναι πιο εκτεθειμένος στο να χτυπήσει ένα αντικείμενο μες στη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε 100%. Όμως ο αισθητήρας μας έχει ένα, ας το πούμε, tip σε περίπτωση που χτυπήσει ένα μεγάλο αντικείμενο να κάνει αυτή την κίνηση και να ξεκουμπώσει. Αυτό αμέσως προστατεύει τον αισθητήρα από ένα πιθανό σπάσιμο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι απλά μόνο να τον ξανακουμπώσουμε. Όμως δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας, οπότε θα ρισκάρουμε κάτι για να κερδίσουμε κάτι άλλο σε λειτουργία. Γι' αυτό και επιδιώκουμε γενικά οι αισθητήρες να μπαίνουν στη γάστρα χαμηλά πίσω στο τράνσομ για να μπορούμε να βλέπουμε με ταχύτητα και γενικότερα με αυτόν τον τρόπο στα κουνήματα της βάρκας μειώνεται η αλλίωση της εικόνας στο βυθόμετρο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε απλά είναι να μην χτυπάει ο κινητήρας επάνω και είμαστε ok. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μεγαλύτεροι αισθητήρες, όπως ο συγκεκριμένος, ο TM185, γνώμη μου είναι να μην τοποθετείτε κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο μικρός, διότι είναι ένας πολύ μεγαλύτερος αισθητήρας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε κάποια σκάφη, αν όχι σε όλα, να δημιουργεί πλευστικές δυσλειτουργίες λόγω του όγκου του λειτουργεί σαν flap. Οπότε γενικά αποφεύγουμε να το βάλουμε κοντά προς το κέντρο της γάστρας και επίσης αυτός ο αισθητήρας δεν έχει κάποιο κούμπομα αν χτυπήσει κάποιο αντικείμενο και έχει πιο πολλές πιθανότητες να σπάσει. Άρα δύο σημαντικοί λόγοι είναι αυτοί που προείπα ώστε να μην τον βάλουμε προς το κέντρο του σκάφους. Μια μέση κατάσταση, στη μέση περίπου του καθρέπτη, είναι μια καλή τοποθέτηση. Αυτά ως προς τους αισθητήρες. Δείξαμε λίγο την τοποθέτηση δύο αισθητήρων που χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων ερασιτέχνες. Είναι ο P66 και αναλόγως ο TM150 και ο μεγαλύτερος κιλοβατικός ο TM185. Αυτά ως προς τους αισθητήρες.
Να είστε καλά.